Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στην έκθεση που αγκαινιάζουμε σήμερα, στην Ατομική Έκθεση της Αγενικής Κούρκουλου, αλλά που συνοδεύεται και από έργα του εργαστηρίου της, των μαθητών της. Δεν θα πω άλλα πράγματα. Θα σας μιλήσει για το έργο και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που κάνει με την Αγενική Κούρκουλου ο δάσκαλος Γεράσιμος Τυπλούλης. Και αφού τον ακούσουμε, θα ακούσουμε τη μουσική που έχει γράψει ο συνθέτης Παναγιώτης Μπεγλής και που θα παίξουν οι γνωστοί μας μουσικοί, Νίκος Τρονόπουλος, Θέμης Βαγενάς και Πέπος Σάβερ. Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική απολαμβάνοντας τα έργα, όχι στεκούμενοι όρθιοι και βλέποντας τους μουσικούς, οπότε απολαύστε τι θέλετε από τις δύο μεγάλες τέχνες. Επίσης, θα σας πω ότι στο δεύτερο όροφο υπάρχει και άλλη έκθεση που γεννιάζεται σήμερα, του Χρήστου Παπά. Κύριε Τσιμπλούλη. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σας κάνω μια μικρή παρουσίαση της Αγγελικής. Μια παρουσίαση που είναι ίσως μέσα από μια κατάθεση ψυχής της. Αντίκρισε το φως της ζωής μια μέρα του Ιούνιου στο νησί των Θεάτων την Κέρκυρα. Στον γενέθλιό της τόπο έζησε την ομορφιά της φύσης που έγινε και το πιο σημαντικό εικαστικό ερέθισμα σε όλη της τη διαδρομή. Μιας και το ηλεκτρικό άρχισε να πάει στο χωριό της, σαν το σκοτάδι έπεφτε, οι σκιές γινόταν παραμυθένιες φιγούρες και το ολόγραμμα του ουρανού ο καλύτερος καμπάς. Μα και ο πατέρας της την ταξίδευε στη μαγεία της ζωγραφικής κάθε φορά που τον έβλεπε να σκιτσάρει πάνω στα καρέκλα. Ο δικός της πατέρας ήξερε με λίγες και γρήγορες μολυβιές να δίνει ζωή στο ασήμαντο χαρτί. Μα και ο παππούς της έχει θέση στα πρώτα της βιώματα. Κάθε φορά που έφερνε στο σπίτι παστό μπακαλιάρο τυλιγμένο σε στρατσόχαρτο, το χοντρό χαρτί περνούσε στα χέρια της Αγγελικής με μια προτροπή του καλοκάγαθου παππού «Θα σου χρειαστεί μικρή». Η μικρή Αγγελική δεν είχε τελάρι, δεν είχε ακουαρέλες και χρώματα, δεν είχε υλικά και πινέλο, αλλά είχε την τύχη στο πατρικό της να έχει μια μεγάλη βεράντα. Ναι, μια βεράντα δίχως πλακάκια, στρωμένη με γλύο τσιμέντο. Στο χωριό της παλιά δεν είχαν πλακάκια και έβαζαν στο πάτωμα ένα κόκκινο χρώμα ή πράσινο, ανάλογα με τα γούστα του καθενός. Το δικό της πάτωμα ήταν κόκκινο, πολύ καλά γυαλισμένο και η επιφάνειά του επίπεδη. Εκεί, με ένα κομμάτι από σπασμένο μαλακό κεραμίδι, έκανε τις νεράιδες και τα ξωτικά της. Εκεί τα τοπία, το σύμπαν, όλα, οτιδήποτε έβλεπε και φανταζόταν. Τέλος της δεκαετίας του 60, αρχές του 70. Ήταν τα χρόνια τα σχολικά, της ανάγνωσης και των μαθηματικών, της ιστορίας και της πατηδογνωσίας, των γυμναστικών επιδείξεων και των εθνικών γιορτών. Ο δάσκαλός της μπόλιασε και τους μαθητές του με την τέχνη, πράγμα σπάνιο για την επαρχία εκείνης της εποχής. Όλα τα παιδιά, ανάμεσα και η Αγγελική, έκαναν κατασκευές με κοχύλια και με φασόλια, έκαναν γλυπτική με άρνηση. Η Κούρκουλου ξεχωρίζε και ο δάσκαλος της έδωσε χώρο και χρόνο. Κλεινόταν στην άλλη αίθουσα του σχολείου τη Μεγάλη και έφτιαχνε τα τεράστια σκηνικά για την 28η Οκτωβρίου, την 25η Μαρτίου και για τις εξετάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Και από τη γενέθλια εκεί, στη Νέα Υόρκη, μητέρα πια του Άγγελου και της Λιτούς. Η συμμετοχή της σε ένα διαγωνισμό ζωγραφικής αλλάζει την πορεία της ζωής της. Τα παιδιά της στο σχολείο και εκείνη στο καβαλέτο της σχολής της. Σ' όλη τη διάρκεια των σπουδών της, οι καθηγητές της την αντιμετώπισαν με αξιοκρατία. Αυτό δεν της είχε ξανασυμβεί στη μητέρα πατρίδα. Σπουδαστές από όλο τον κόσμο, με διαφορετική γλώσσα, ήθη και έθιμα,
είχαν την ίδια αντιμετώπιση με μοναδικό κριτήριο την τέχνη. Η ηλικία, το φύλο και η καταγωγή δεν είχαν σημασία όσο η αξία της δουλειάς του καθενός. Η ηλική σήμερα θα μας πει για την τέχνη και τη δουλειά της. Στον τόπο μας η τέχνη αντιμετωπίζεται κυρίως σαν κάτι ευχάριστο που κάνει κάποιος τον ελεύθερο χρόνο και όχι σαν επάγγελμα. Όταν λέω ότι το επάγγελμά μου είναι ζωγράφος, τότε συνήθως αντιμετωπίζω έκπληξη και την ερώτηση του τύπου «Κάνεις και κάτι άλλο για να ζήσεις?». Γι' αυτή η άποψη περνάει δυστυχώς τον νέο άνθρωπο που έχει γεννηθεί καλλιτέχνης, αλλά και που αγωνιά για το μέλλον και που τελικά συμβιβάζεται σε κάτι πιο σίγουρο ως επάγγελμα. Αυτό είναι σε βάρος του πολιτισμού, δηλαδή της τέχνης. Υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι στον τόπο μας. Αλήθεια, να τους έχουν ξεχάσει κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και εκείνοι νιώθουν έτσι. Υπάρχουν καλλιτέχνες που παράγουν πολιτισμό. Όταν έρχονται οι στιγμές που συναντιούνται, γίνεται κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ανθίζει η ελπίδα. Η ζωγραφική για μένα είναι μια έντονη αντίθεση του φωτός και της σκιάς. Όπως είναι και η ζωή. Η ζωγραφική είναι ράφο τη ζωή. Η τέχνη της αντιληπτής. Σαν άνεμος που κατεβαίνει από το πύλιο, περνώντας μέσα από δάση και λεώνες, ή σαν άβρα του παγκασιτικού, που χαϊδεύει πρόσωπα αγγελικά, απρούς με παπαρούνες, έρχεται ως έκφραση πληρότητας και ως ένας διάλογος συναισθημάτων καλλιτέχνη και θεατή. Η φιλόλογος και ζωγράφος Αγγελική Αναγνώστου σημειώνει μεταξύ άλλων για το έργο της Αγγελικής Κούρτη. Χρώματα υπέροχα, μαγευτικά, λαμπερά, που συνδέονται με μαεστρία μοναδική σε μορφές και σχήματα που δημιουργούν κόσμους αλλιώτικους, δονώντας τις ιερές συχνότητες της ψυχής και προκαλώντας αισθητικές και συναισθηματικές συγκινήσεις, μια φώτινη κλωστή που ξετυλίγεται, διατρέχει όλα τα έργα της Αγγελικής, οδηγώντας σε ταξίδια μέσα από στιγμιότυπη ζωής, μορφές αγαπημένες ανθρώπων, τοπία αληθινά και ονειρικά, όπου οι άγγελοι μας ψιθυρίζουν τα μυστικά τους και μας προσφέρουν την αγνή βασιλεία των θερών τους. Και εγώ θα σας πω κλείνοντας, κόκκινη κλωστή δεμένη, σε κουβάρι τυλιγμένη, μέσα πίνα και σε ρυγμένη, όλους μας περιμένει σε ένα ταξίδι στην τέχνη. Να είσαι καλά, Γελίδη.
Για αυτά, για αυτό, παιδιά, συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.